Με ένα επικό tweet ο νέος ιδιοκτήτης του Twitter Elon Musk με ένα πολύ έξυπνο τρόπο διαλύει την προπαγάνδα των διεθνιστικών κύκλων που επέβαλαν τα περιοριστικά μέτρα της πανδημίας και τους μαζικούς εμβολιασμούς, απαγορεύοντα κάθε αντίθετη άποψη. Ο Elon Musk απεικονίζει με ένα ευρηματικό tweet ένα ανθρωπάκι που κρατάει μόνο μία σημαία της χώρας του και το οποίο χαρακτηρίζεται από τη Νέα Τάξη Πραγμάτων ως γραφικό θύμα προπαγάνδας που έχει υποστεί πλήση εγκεφάλου. Είναι η τάση που επιχειρούν να περάσουν οι διεθνιστές ότι όποιος είναι πατριώτης και υποστηρικτής των παραδοσιακών αξιών έχει προγραμματιστεί από σχετική προπαγάνδα. Στο tweet, έξυπνα ο Elon Musk δείχνει ένα άλλο ανθρωπάκι το οποίο έχει πάνω του από πέντε δόσεις εμβολίων και τα σύμβολα της Νέας Εποχής, όπως και του CNN, να είναι αυτό το οποίο κατηγορεί τον πατριώτη ως κατευθυνόμενο. Είναι σαφές, μάλιστα, πως ο Elon Musk θεωρεί το CNN ως εκ των βασικότερων προπαγανδιστικών μέσων των διεθνιστικών κύκλων. Το μήνυμα που θέλει να περάσει είναι αρκετά σαφές. Σημειώνεται ότι συγκλονιστικά στοιχεία ήρθαν στη δημοσιότητα πρόσφατα από το άνοιγμα των αρχείων του Twitter από τον Elon Musk, που αποκαλύπτουν τη συνωμοσία που οργανώθηκε βασικά από δυτικέ κυβερνήσεις και επιχειρηματιών στο πλαίσιο της πανδημίας του COVID-19, προκειμένου να καταστρέψουν, να φημώσουν, να δαιμονοποιήσουν και εν τέλει να επιβάλλουν μια εικονική πραγματικότητα στους πολίτες.